Η λίστα με τους νεκρούς της πυρηνής Λέλαπας στην Ανατολική Αττική συνεχώς μεγαλώνει, την ώρα που η αγωνία για τους αγνοούμενους κορυφώνεται. Το μεσημέρι η ιατροδικαστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η νεκροτομή σε 86 σωρούς. Ολοκληρώσαμε την ιατροδικαστική έρευνα επί των νεκρών που είχαν προσκομιστεί στο νεκροτομείο Αθηνών. Ήτανε 86 νεκροί. Η ιατροδικαστική έρευνα ολοκληρώθηκε, οπότε από εδώ και πέρα μένει το έργο της ταυτοποίησης, το οποίο ολοκληρώνεται από άλλη υπηρεσία βέβαια, από τα εργαστήρια της, τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Πόσα ήταν τα παιδιά? Όχι, δεν μπορεί, τίποτα. Μέχρι εδώ, μέχρι εδώ. Πώς έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα? 86, η ταυτοποίηση είναι άλλου, είναι άλλης υπηρεσίας. Άλλης υπηρεσίας. Επί 86 ώρων ή έχετε και άλλες ταυτοποιήσεις? Για σοβαρές ενδείξεις εμπρισμού και ύποπτα ευρήματα μίλησε στην έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο και τους αρχηγούς της πυροσβεστικής και της αστυνομίας ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, που παράλληλα αποκάλυψε ότι υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό, αλλά αυτή δεν έγινε δεκτή. Την επομένη μέρα της τραγωδίας ζήτησα για λόγους συνειδησιακούς περισσότερο και όχι λόγω λαθών παραίτηση από τη δική μου από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μου είπε ότι είναι η ώρα της πάλης, είναι η ώρα της μάχης και οφείλουμε να παλεύουμε για να σώσουμε ό,τι είναι δυνατό από αυτό το τόπο. Δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή να διαβιβαστεί σχετικός φάκελος με τα στοιχεία στις δικαστικές αρχές. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, πραγματικότητα πολλές φορές υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Η συγκεκριμένη άνεμη ήταν η υψηλότερη ένταση άνεμη που έχω καταγραφεί τα τελευταία 8 χρόνια. Ήταν τόσο γρήγορο που σε καμία περίπτωση δεν θα υπήρχε δυνατότητα εκένωσης του συγκεκριμένου οικισμού. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αντιστράτηγος Σωτήρης Τερζούδης, ερωτηθής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου σχετικά με το θέμα της εκένωσης, διευκρίνησε ότι ο επικεφαλής της πυρκαγιάς τον διαβεβαίωσε ότι εισηγήθηκε στο Δήμαρχο την εκένωση. Είμαι δυστυχισμένος, κύριε. Μέτωπα πυρκαγιάς, για να γίνει κατανοητό και απλό, με ύψος φλόγας 3 μέτρα, γενικώς η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι είναι αδύνατη η άμεση προσβολή. Ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τον εφιάλτη που έζησαν οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής. Κάτοικος καταγράφει τη φωτιά την ώρα που έχει κυκλώσει το σπίτι του. Πρόκειται για ένα από τα πιο συγκλονιστικά βίντεο από την ημέρα της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Πυροσβεστικές ήτανε συγκινέτα. Πολιτική προστασία τους έστελνε προς τη Ραφίνα και κλωβιζόντουσαν κάτω. Δεν υπήρχε οργάνωση, δεν υπήρχε τίποτα. Όσο οι ώρες περνούν, οι ελπίδες για τους αγνοούμενους λιγοστεύουν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Εν τω μεταξύ, πάνω από 40 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής, εκ των οποίων αρκετά διασωληνωμένα σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα 4 παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία παρουσιάζουν καλή κλινική εικόνα.